Το Shopping Star ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Δεν έχω πάει ποτέ για ψώνια εκεί. Για να δούμε. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Μα να μην μου φτάνει το budget να τα πάρω όλα, κορίτσια, όλα μ' αρέσουνε. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Μπορεί να μπει! Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ! Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Ξεχωριστή με mini bag το βράδυ. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 47χρονη Ματούλα. Εγώ τρώω, κορίτσια, και δεν ψεύδομαι. Το λέω, το ομολογώ. Έκανε τις αγορές της στις Αχαρνές. Τώρα καίω την καρδιά μου. Η τύχη ήταν με το μέρος της στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 25 ευρώ. Α, συν 25 ευρώ. Τέλεια. Δεν διαχειρίστηκε σωστά το χρόνο της και δεν πρόλαβε να πάει για αξεσουάρ, αλλά ούτε και κομμωτήριο. Θέλω να καλοπιστώ. Να πω ένα βαθμό στο βαν. Περπάτησε με άνεση στην πασαρέλα, χρήθηκε. Κοσμήματα δεν είχες. Κομμωτήριο δεν πήγες. Και μην μιλήσω και για το καλσόν που μου έλειπε. Και βαθμολογήθηκε με 6,75 στα 10. Χθες Τρίτη, η 39χρονη Γρηγορία έκανε τα ψώνια της στη Νέα Σμύρνη. Το ξέρω ότι ζηλεύετε, αλλά δεν πρέπει, αλλά το δικό μου τσαντάκι είναι το πιο ωραίο και το πιο γλυκό. Κέρδισε 4 λεπτά στο παιχνίδι των φακέλων. Συν 4 λεπτά. Πρόλαβε και έκανε όλες τις αγορές της και βγήκε με δυναμισμό στην πασαρέλα, κρύθηκε. Δεν είναι 100% μέσα στο θέμα, γιατί το τζάκετ είναι ροκ και όχι σικ. Και βαθμολογήθηκε με 6,75 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Μαρίας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Φύγαμε για Χαϊδάρι να συναντήσουμε τη Μαρία. Α, καλώς ήρθατε. Γεια σου. Ελάτε να σας δείξω την τουλάπα μου. Γεια σου βρε μαράκι μου, κυμπάρισα και γενναιόδωρη. Φαίνεται ο άνθρωπος με το που ανοίγει την πόρτα, φαίνεται. Η Μαρία είναι μανιάτισσα και έχει τρεις αδελφούς, οπότε προσοχή. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και σήμερα είναι δημόσια υπάλληλος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί και ως πωλήτρια ρούχων. Από χόμπι κάνει πιλάτες. Πού είναι τα ρούχα σου, Μαρία? Εδώ λοιπόν. Εδώ και τώρα. Έχω ένα Petrol Animal Print φόρεμα, το οποίο έχω πάρει από μια μπουτίκ μιας φίλης μου στο Περιστέρι. Έλα, θα έχει σίγουρα και καλύτερα φορέματα. Αποκλείεται εσύ να μην έχεις. Καλώς την. Το έχω λατρέψει γιατί. Δεν ξέρει. Γιατί μπορώ να το φορώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάρα πολύ ωραίο και για το πρωί και για το απόγευμα. Δεν είναι τόσο βραδινό, γιατί η ματιέρα του είναι λίγο πιο απλή. Μ' αρέσει πάρα πολύ και με το καλσονάκι σου και με τα μποτίνια σου και χωρίς καλσόν, άμα δεν κάνει κρύο, και μποτίνια και καλσούλα. Ή με μπότα ψηλή και καλσόν, παλτό, σακάκι, με ό,τι θες. Ωραίο φόρεμα. Μου αρέσει το πατρόν του. Με τις γουλίτσες τις μαύρες και το χρώμα το μπλε σου ταιριάζει. Είναι υπέροχο και έχει κλέψει την παράσταση, να ξέρετε. Πού έχει κλέψει την παράσταση, Μαρία? Με αυτό ξεκινάω τη μέρα μου, μπορεί και στο γραφείο, εφόσον θα φοράω το αρβιλάκι με το χοντρό καλσόν, το πακ. Και μετά, όταν κάποια φίλη θα θέλει να κανονίσουμε να πάμε για φαγητό, εφόσον μπορώ, θα πάρω και το καλσόν το πιο ψηλό, με το ποτάκι μου, με το τακούνι, για να ακολουθήσω σε κάποιο κατάστημα για να κάτσουμε και φαγητό. Α, είσαι τολμηρή εσύ. Το παγώνει. Βάλα τα καλσονάκια μαζί στην τσάντα, έτσι, μπράβο. Αυτό που μου αρέσει σε αυτό το φόρεμα είναι ότι εδώ στο μπούστο κάνει το κουραζέ και αναδεικνύει το κορμί μου. Α. Ναι, και εγώ πιστεύω, όπως έχω δει, ότι όντως αυτό το φόρεμα θα κάνει την κορμοστασιά σου να φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα σας δείξω ένα φόρεμα, ναι, το οποίο έχει μια ευχάριστη ιστορία. Τι ιστορία? Ρωμαϊκή. Για πες, να μάθουμε λίγο. Αυτό το φόρεμα λοιπόν το αγόρασα για το γάμο και τη βάφτιση
του αδερφού μου και της ανιψιάς μου, ο οποίος έγινε το καλοκαίρι. Γαμοβάφτιση. Δεν μιλάς ωραία. Ωραίο φόρεμα. Γαμοφόρεμα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Με ντραπέ, με σουρίτσα, πολύ ωραίο. Μετά από ένα διάστημα που περάσαμε κάτι λίγο λυπητερό, ας το πούμε, ήταν μια πολύ ευχάριστη στιγμή. Το πήραμε πολύ χαρά και επίσης έκλειψε την παράσταση. Υπέροχο χρώμα, υπέροχο πατρόν, δραπάρι, είναι πάρα πολύ ωραία η φούστα του, πάρα πολύ κομψό. Μπράβο σου, και με λευκό σακάκι και με μαύρο σακάκι και με καλσόν και χωρίς καλσόν, όπως θες το φοράς. Μέσα σε αυτό ένιωσα και πολύ σεξι, μπορώ να σας πω, και έκλειψα την παράσταση στο γάμο του αδερφού μου. Και άλλη είχα παράσταση. Πολύ καλές κριτικές από όλους. Και εγώ πιστεύω ότι θα σου έδινα πάρα πολύ καλή κριτική για αυτό το φόρεμα. Μπράβο σου. 5 αστεράκια και από μένα. Αυτό το σκίσιμο λοιπόν, όπως άνοιγε διακριτικά με το περπάτημα, φαινόταν και οι ποδάρες μου και καταλαβαίνετε, ναι, έκανα θράψη. Ποδάρες. Τι έπαθε αυτή. Κι εγώ έχω. Μπορεί να ντύθηκα έτσι κλασάτα, όπως με βλέπετε, για να σας δείξω την τουλάπα μου, αλλά δεν θα σας κρυφτώ. Είμαι και σεξι, ναι, αλλά και άγρια. Οπα, δεν μας τα έπεσε αυτά, μαράκι. Για να δω. Τι μας κρύβεις εκεί πέρα. Τι μας κρύβουν. Αυτό λοιπόν το πουκάμισο που θα σας δείξω τώρα. Και αυτό. Animal print. Πώς το επέλεξα. Λοιπόν, έχω πάει σε ένα κατάστημα με ρούχα. Και εκεί που διάλεγα λοιπόν ρούχα, πετάγεται η πολίτρια και μου λέει: όχι, κρατημένο. Αυτά θα επιλέξει για σένα. Εδώ υπάρχει κάτι που σου ταιριάζει με την προσωπικότητά σου, τον πρίο σου, το κρύο σου, την τσαχπινιά σου και όλο αυτό που αντιπροσωπεύεις. Αυτό είναι κάτι που ταιριάζει σε σένα. Την αγαπώ αυτή την πολίτρια. Θέλω να τη γνωρίσω. Όντως σου πάει πάρα πολύ. Μιλάμε για ένα διαχρονικό και κλασικό κομμάτι. Το Animal Print, κορίτσια, δεν είναι progressive, δεν είναι νέα τάση. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στις ντουλάπες των γυναικών τέλος του 60, αρχές του 70 και από τότε υπάρχει συνέχεια και είναι μια πολύ ωραία ματιέρα και ένα πολύ ωραίο μοτίβο που δίνει στυλ κάθε φορά που το φοράμε. Και η αλήθεια είναι, φίλες μου, ότι με κέρδισε. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που όντως ήταν κάτι που τέριαζε σε εμένα. Κρύβεις ένα ζώο μέσα σου, μια τίγρη. Βεγγάλι. Μου μίλησε στην ψυχούλα μου, σας λέω. Τι να σας πω. Τίποτα. Όχι μόνο γιατί μου είπε τι να επιλέξω, ναι, αλλά πρώτη φορά, φίλες μου, αγαπημένες, βρήκα πολίτρια που να λέει αντικειμενικά τι ταιριάζει στον κάθε πελάτη. Πραγματικά, να ξέρετε ότι αυτή την πολίτρια την έκανα και φίλη μου. Φίλες με εμάς, ναι, φίλες με την πολίτρια. Μπράβο σου, Μαρία, είσαι ευχάριστος χαρακτήρας. Είσαι κοινωνική, είσαι πολύ ευχάριστη. Και από τότε, φίλες μου, καλές, που το έχω αυτό το πουκάμισο, σας πληροφορώ ότι όποτε βρίσκομαι με τη φίλη μου, γκώσαμε, το φοράω. Τη σκέφτεσαι. Και για να της δείχνω πόσο πολύ την αγαπάω. Φιλάκια, Τένια. Σ' αγαπώ πολύ. Τένια. Τένια, να την προσέχεις και να της δίνεις κι άλλα τέτοια κομμάτια. Μπράβο σου. Έτσι και με δείτε, κορίτσια, μέσα σε αυτό. Φίλες μου. Θα πείτε, η Μαρία η Αγριόγατα. Αγριόγατα. Δεν μας το έχεις δείξει ακόμα αυτό. Και τώρα, φίλες μου. Και τώρα τα παπουτσάκια μου. Άντε καλά. Θα ξεκινήσουμε από τα πρωινά. Ναι. Είναι ένα ζευγάρι, όπως θα δείτε, τα μπαμποτάκια. Δερμάτινα. Okay. Αυτά τα ποτάκια τα φοράω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολύ κλασικό παπουτσάκι, πολύ ωραία η λεπτομέρεια εκεί στο πλάι. Μπράβο, Μαρία. Αυτό το σκίσιμο που βλέπετε στο πλάι. Πόσο είναι? Αναδεικνύει το πόδι και το δείχνει ακόμα ψηλότερο. Και το δικό μου. Δείτε, θέλει κι άλλο. Δες και εδώ πέρα λίγο. Oh. Και τη μητούλα τη βλέπετε, κορίτσια. Καουμπόικη. Μπουγατσομάκερο. Και καουμπόισα η Μαρία. Και σούζες κάνει. Εκτός από αγριόγατα. Και για τη δουλειά μου. Πάρα πολύ άνετο. Δεν με έχει ταλαιπωρήσει καθόλου. Καθόλου. Ποτέ μου δεν ψωνίζω κάτι που θα με ταλαιπωρήσει. Δεν μπορώ καθόλου την ταλαιπώρια. Αχ, ούτε κι εγώ την μπορώ την ταλαιπώρια. Φλατ φοράω κάθε μέρα, τέτοιου τύπου μποτίνια και φαρδιά άνετα ρούχα. Και τώρα θα σας δείξω το θησαυρό μου. Το μαύρο μου διαμάντι. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή την αγορά μου. Μαύρο διαμάντι. Για να δω. Τι μας κρύβεις. Μαύρο διαμάντι λέγαμε τον Ολιζαντέμπε. Αυτά είναι το μαύρο σου διαμάντι. Θα περιμένω να ακούσω και την περιγραφή, γιατί αλλιώς... Don, don, don. Αυτά τα παπούτσια λοιπόν, τα πήρα... Κι εγώ τα πήρα. Γιατί, καταρχάς, από ό,τι βλέπετε, είναι άνετα. Το ότι είναι άνετα, το ξέρεις μόνο εσύ. Είναι σε τύπου κάλτσα, είναι κάτι πολύ άνετο, σικάτο και μοντέρνο. Το μαύρο διαμάντι πού είναι? Εγώ περιμένω να δω το μαύρο διαμάντι μας. Στα ορυχεία. Και η ιδιαιτερότητα που έχουν, πέρα από ό,τι βλέπετε ότι έχει την άσπρη ρίγα στο πάτο, πάνω-πάνω. Πού καλέ. Έχει και μια ιδιαιτερότητα όμως, φίλες μου, πίσω που έχει το φερμουάρ για να μπει το πόδι, το οποίο έχει αυτή την κόκκινη λεπτομέρεια. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Αχ. Δεν έχω και καλή φωνή. Έχεις άλλα ταλέντα. Αλλά
Μάλλον το διαμάντι ήταν μεταφορικό από ό,τι κατάλαβα. Επειδή είναι άνετο και πασπαρτού παπούτσι. Αυτά τα παπούτσια είναι μοντέρνα και με κάνουν να αισθάνομαι μοντέρνα γιατί είμαι και μοντέρνα. Έχετε δει άλλοι με τέτοια παπούτσια? Δεν νομίζω. Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν έχω δει καμία άλλη με τέτοια παπούτσια. Πάρα πολύ ωραίο sneaker μποτάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα προτιμούσα να μην έχει την πλατφορμίτσα πίσω, αλλά δεν με ενοχλεί κιόλας. Μου κάνει cool. Ωραίο το κόκκινο σιρίτι, μαύρα, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο.